Άλλο ένα θέμα που πονάει. Έχω κάνει προπαραγγελία, δεν έχω όμω παραλάβει ακόμα. Γιατί δεν ισχύει η σειρά προτεραιότητα που σου υπόσχονται και γιατί σε παρακάμπτουν για να το πάρει κάποιο άλλο. Σήμερα λοιπόν θα μάθουμε γιατί σε κοροϊδεύουν. Καλησπέρα σε όλου, είμαι ο Γιώργο και στο σημερινό βίντεο θα δούμε γιατί σε κοροϊδεύουν με τη σειρά προτεραιότητα. Γιατί δεν ισχύει αυτή η περιβόητη σειρά προτεραιότητα, γιατί σε παρακάμπτουν να το πάρει κάποιο άλλο τι ισχύει με τα VIP τηλέφωνα, πόσες συσκευές μπαίνουν στην Ελλάδα και από αυτές πόσες όντω παίρνουν μέρος σε αυτή την περιβόητη σειρά προτεραιότητας την οποία εσύ έχεις που το παρήγγειλες μπορεί και πρώτος και το παίρνει ίσω και 10 ο Αν σου αρέσουν και άλλε τέτοιε βίντεο, μην ξεχάσει να κάνεις ένα like γιατί βοηθάει πολύ και φυσικά να πατήσει το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσει κανένα από βίντεο. Πα να τσεκάρει όλα τα link κάτω στην περιγραφή που θα βρει, dmj.gr αλλά και instagram και πα και το tiktok έρχεται μια νέα σειρά την οποία θα αγαπήσεις πολύ αν είσαι Apple fan σίγουρο. Σήμερα λοιπόν θα δείξουμε ένα θέμα το οποίο γενικότερα πονάει πολλούς. Έχετε κάνει όλη την προπαραγγελία σας του νέου τηλεφώνου, καλό, καλός, κακός την έχετε ήδη κάνει από τις πρώτες μέρες, κάποιοι την κάνετε και μια εβδομάδα μετά, παίρνετε τηλέφωνο στο κατάστημα το οποίο έχετε κάνει την προπαραγγελία σας και σας λένε ότι δεν υπάρχουν οι διαθέσιμα κομμάτια, περιμένουν την επόμενη παραγγελία της Apple, δεν ισχύει, Καθώ οι περισσότεροι, όχι περισσότεροι, όλα τα καταστήματα στην Ελλάδα δεν έχουν καμία απολύτω επαφή με την Apple. Αν δεν έχει δει το προηγούμενο βίντεο, πήγαινε να το τσεκάρει που εξηγώ ακριβώ το πώ έχει να κάνει με του προμηθευτέ και τι παραλαβέ των κινητών στην Ελλάδα. Όπω λοιπόν είδαμε και στο προηγούμενο βίντεο, που θα το δείτε αναλυτικά εκεί, οι παραλαβέ που γίνονται στα τηλέφωνα δεν γίνονται από τα επίσημα καταστήματα τη Apple. Γίνονται από του εισαγωγεί, του προμηθευτέ και τα κανάλια διανομής μετέπειτα. Οπότε πάμε πρώτο σενάριο ότι αυτός που σας λέει δεν υπάρχουν από την Apple τα τηλέφωνα, δεν έχει στείλει η Apple τα τηλέφωνα, είναι foul. Πρώτο άκυρο. Οπότε, αν ακούσετε δεν μας έχει στείλει η Apple τηλέφωνα, προφανώς έχει να κάνει ότι το κανάλι διανομής ή ο εισαγωγέας ή ο προμηθευτής δεν έχει stock για τα τηλέφωνα. Ισχύει εν μέρη. Με την Apple δεν έχουν καμία επαφή. Πάμε στο δεύτερο σενάριο που σα λένε ότι έχετε σειρά προτεραιότητα. Στη σειρά προτεραιότητα, τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Θα σα πω λοιπόν ένα storytelling συνοπτικά και γρήγορα την περσινή μου εμπειρία που είχα εγώ με σειρά προτεραιότητα σε πολύ γνωστό πολυκατάστημα κόκκινου χρώματο. Δεν θέλω να διαφημίσω εταιρείε στο συγκεκριμένο βίντεο. Οπότε λίγο πολύ, όσοι καταλάβατε, καταλάβατε. Παίρνουμε λοιπόν. Την χάνει να έχω μέσα έναν φίλο, μου λέει θα την παραγγείλουν, θα το παραγγείλουν, θα το κάνουμε Προπαραγγελία, το κάνουμε προπαραγγελία και είχα την ευκαιρία, τη χαρά και την τιμή να γνωρίζω τι σειρά ήμουν. Εφόσον γνωρίζω τι σειρά είμαι, γνωρίζω λοιπόν και τα κομμάτια που θα μπουν. Αυτό προφανώ είναι εκ των έσω και εσύ δεν μπορεί να το γνωρίζει αυτό το πράγμα, γιατί είναι τελείω απόρριτο. Επίση, ανοίγω παρένθεση, όσοι λένε ότι δεν γνωρίζουν τη σειρά προτεραιότητά σα και δεν γνωρίζουν σε ποια σειρά είστε, και αυτό επίση δεν ισχύει. Απλά έχουν ερητή εντολή από τα κεντρικά, διαρροπάλου να μην λένε τη σειρά προτεραιότητα και φυσικά για τα πόσα κομμάτια είναι να έρθουν. Θα το δείξουμε και αυτό το θέμα στη συνέχεια του βίντεο. Γνωρίζω λοιπόν τη σειρά προτεραιότητα που έχω και ήμουνα αρκετά ψηλά σε προτεραιότητα. Είχα διψήφιο νούμερο. Μπαίνουν λοιπόν τα πρώτα κομμάτια και ξέρω, γνωρίζω ότι θα μπουν 25 τηλέφωνα. Παράδειγμα, τυχαία τα νούμερα δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο ήταν. Ήμουνα μες στην 25η και εγώ αλλά και τα άλλα δύο τηλέφωνα που είχα παραγγείλει γιατί είχα παραγγείλει τρία στο σύνολο ακριβώς ίδια. Μπαίνουν λοιπόν 25 τηλέφωνα και είμαι μέσα και στα τρία τηλέφωνα. Μαντέψτε δεν παρέλαβα στην πρώτη προπαραγγελία καθώς δεν υπήρχε ποτέ στοκ. Έπαιρνα στα κεντρικά επίτηδες για να μάθω λίγο πολύ ποιες θα ήταν οι απαντήσεις που θα έπαιρνα για να μπορώ να κάνω αυτό το βίντεο πέρσι που ήθελα αλλά επειδή ήταν δύσκολη θέση μου και εγώ προς τον φίλο μου αλλά και ο φίλος μου προς την εταιρεία δεν μπορούσα να το κάνω. Οπότε λοιπόν φύγω το θέμα τώρα που μπορώ γιατί δεν δουλεύει κανένας πουθενά οπότε μπορώ να πω ό,τι θέλω. Παίρνει λοιπόν τα πρώτα τηλέφωνα, δεν λαμβάνω τηλέφωνο, δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά και τον παίρνω τηλέφωνο και τον λέω «Ρε εσύ μου υποσχέθηκες, μου είπε 25 τηλέφωνα, το γνωρίζαμε, το κάναμε, το ράναμε, γιατί δεν παρέλαβα» Έκανα μια πολύ καλή έμβλογη ερώτηση. Μου λέει «Μισό να το ψάξει και άρχισε να παίρνει τηλέφωνα το νούμερο 40, το νούμερο 200, το νούμερο 58... Τέλο πάντων, αυτό μπαίνει λίγο πιο πολύ στο μπαθύνι στο κομμάτι, ψάχνει λίγο, ψάχνει από εδώ από εκεί και μαθαίνει και καταλαβαίνει ότι αυτοί που είχαν ουσιαστικά στην προπαραγγελία σε σειρά προτεραιότητα ήταν μεγάλο στελέχη οποιονδήποτε εταιριών, ρε παιδί μου, και κάνανε ουσιαστικά σε εισαγωγικά ρουσφέτια σε αυτού και του δίνανε προτεραιότητα χωρί να έχουν προτεραιότητα. Πάμε στο άλλο το σενάριο ότι το συγκεκριμένο κατάστημα είχε δύο σειρέ προτεραιότητα. Μία που ήταν των καταστημάτων και μία που ήταν τη αποθήκη έπαιρνε εσύ από το site, γινόταν διαθέσιμο το τηλέφωνο στο site γιατί η αποθήκη είχε διαθέσιμα τηλέφωνα, το παρήκλεινε εσύ και δινόταν στα προτεραιότητα στι παραγγελίε που γινόταν μέσα του site, γιατί ήταν εξοφλημένε οι παραγγελίε, και εμά που το είχαμε κάνει με προκαταβολή στο κατάστημα, παίρναμε, καταλαβαίνετε τι, καθώ δίνανε προτεραιότητα εκεί και όχι σε εμά που κάναμε μέσα των καταστημάτων. Δεύτερο φάλ από το συγκεκριμένο κατάστημα. Πάμε λοιπόν στο φέτος. Αφήνουμε λοιπόν εκείνο το σενάριο, αφήνουμε εκείνη την περίοδο. Παρέλαβα μετά από τρει εβδομάδε, δηλαδή μόλι μπήκε η δεύτερη φουρνιά τηλεφώνων, το ένα από τα δύο τηλέφωνα και στην τρίτη φουρνιά, δηλαδή άλλε δύο εβδομάδε μετά, παρέλαβα και το δεύτερο τηλέφωνο. Τα δύο πρώτα τα παρέλαβα στη δεύτερη, στο δεύτερο κύμα που μπήκανε και το τρίτο το παρήγγειλα στο τρίτο κύμα που μπήκε. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσε φορέ παρακάψαν τη σειρά μου και πόσε φορέ ο φίλο μου για να μην με εκνευρίσει δεν μου είπε το τι συμβαίνει. Οπότε ήξερα λίγο την, τον αφρό εγώ, τα γύρω -γύρω. By the way, πολύ μεγάλο εκνευρισμό γύρω από όλο αυτό. Πολλά νεύρα, δεν είχα κάνει βίντεο για να μην εκθέσω κανέναν. Τώρα όμω μπορώ ελεύθερα να το κάνω. Πάμε λοιπόν και φέτο. Φέτο λοιπόν το έχω παραγγείλει από ένα πάρα πολύ γνωστό κατάστημα. Για να μην έχω πάλι αυτά που είχαμε το κόκκινο, τα παρήγγειλα από ένα μπλε. Με το μπλε λοιπόν κατάστημα, μπορεί να είναι τυχαία τα χρώματα έτσι. Μπορεί και όχι. Με το μπλε λοιπόν κατάστημα έχω το εξή πρόβλημα. Έχω κάνει προπαραγγελία 3 η ώρα, αν ξένε προπαραγγελίε, 3 και 10 εφόσον έπεσε το σύστημα χιλιάδε φορέ. 6-7-8 να έπεσε σίγουρα. Τουλάχιστον όσα προσπαθούσα εγώ. Μαζί με μένα την κάνανε κι άλλοι που είχα επικοινωνία στο τηλέφωνο ρε παιδί μου. Έπεφτε το site συνέχεια. Γίνεται η προπαραγγελία 3 και 10. Προφανώ λε 3 και 10 και να έγινε η παραγγελία. Είσαι από του πρώτου. Την πρώτη φουρνιά θα παραλάβει τηλέφωνο. Αν δεν, προφανώ ακόμα δεν έχω παραλάβει κινητό. Και αυτό το βίντεο γίνεται ένα μήνα μετά. Από την επίσημη προπαραγγελία. Έχουμε σήμερα τρει εβδομάδε μετά, θα βγει ο μήνα, ρε παιδί μου. Τώρα θα δέκα του μήνα ήταν οι προπαραγγελίε να τι λάβουμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε περάσει τρει εβδομάδε γεμάτε. Πιστεύω ότι την άλλη εβδομάδα θα πάτε. Πάμε ένα μήνα κοντά. Τι συμβαίνει όμω με αυτού. Επίση εκνευρισμένο, επίση storytelling σε τηλεφωνικέ επικοινωνίε. Πρώτα απ' όλα να ανοίξω μια παρένθεση να σα πω ότι δουλεύω σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία η οποία εξάγει και εισάγει πάρα πολλά προϊόντα σε όλο τον κόσμο. Έτσι, εισάγει από την Αυστραλία μέχρι την Αμερική και εξάγει στην Αυστραλία μέχρι και στην Αμερική. Έχει μέχρι και στην Τανζανία εξάγουμε πράγματα. Okay. Οπότε γνωρίζω λίγο πολύ το πώς έχει το κομμάτι του εμπορίου. Γνωρίζω λοιπόν, γιατί έχουν περάσει πάρα πολλά τιμολόγια, προτιμολόγια από τα χέρια μου και βλέπω λοιπόν πώς γίνεται η διαδικασία. Η διαδικασία λοιπόν έχει ως εξής... Βγαίνει ένα δελτίο παραγγελία, το οποίο ουσιαστικά είναι και ένα προτιμολόγιο που συνονείται με τον πελάτη. Η προτιμολόγηση λοιπόν αυτού του δελτίου πηγαίνει στον πελάτη, εγκρίνει ο πελάτη. Και εφόσον εγκριθεί, περνάει ουσιαστικά στη δεύτερη φάση το τιμολόγιο, που βγαίνει στην παραγωγή για να στηθεί και να φτιαχτούν τα προϊόντα να μπουν σε παλέτε. Να έρθει το φορτηγό, και το φορτηγό όταν φεύγει ή έρχεται, γνωρίζουμε και το δελτίο αποστολή που θα πάρει και τα προϊόντα που έχει, γιατί γίνεται η τιμολόγηση ακριβώ σε ποσότητα. Σε νούμερο και σε τεμάχια και σε τόνου, και φυσικά το τιμολόγιο στελέχεται και στον πελάτη, το παίρνει και ο οδηγό του φορτηγού, και φυσικά ο οδηγό του φορτηγού έχει και το δελτίο αποστολή από τη χώρα που το παίρνει στη χώρα που πηγαίνει. Λίγο πολύ όσοι ασχολείται με στο εμπόριο γνωρίζετε λίγο πώ έχει φάσει. Παίρνω λοιπόν τηλέφωνο στο μπλε κατάστημα και του λέω, Παιδιά έχουν περάσει δύο εβδομάδε, θεωρώ ότι δεν μπήκαν 20 τηλέφωνα, έτσι. Θεωρώ ότι μπήκαν πολύ περισσότερα, εικάζω. Τι συμβαίνει γιατί δεν έχω λάβει ακόμα το τηλέφωνό μου. Και η απάντησή του ήταν ότι δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε ακόμα από την Apple επικοινωνία. Πρώτο φάουλ. Πώ είναι δυνατόν να μην έχει από την Apple επικοινωνία, εφόσον δεν τα παίρνει από την ίδια την εταιρεία. Έχει κανάλι εισαγωγή. Έχει επίσημη εισαγωγή και επίσημη προμηθευτή. Πρώτο χ. Δεύτερο χ. Μπορώ να γνωρίζω ποια είναι η σειρά προτεραιότητα που έχω και αν έχουν δοθεί κάποια τηλέφωνα. Όχι. Όχι δεν μπορεί γιατί δεν την γνωρίζω. Δεύτερο φάουλ. Δεν γίνεται να μην τη γνωρίζει. Στο σύστημα βλέπει ότι έχει η παραγγελία. Δεν μπορεί να μην δεν ξέρει. Ισόπ έχω. Γνωρίζω όταν εσύ κάνει μια παραγγελία τι σειρά προτεραιότητα έχει σε ένα προϊόν. Οπότε δεύτερο φάουλ. Τρίτο φάουλ του λέω. Δεν γνωρίζετε πότε θα έρθουν οι παραλαβέ. Και μου λένε όχι. Τρίτο φάουλ. Για ποιο λόγο δεν γνωρίζει, εφόσον δουλεύω σε εταιρεία και γνωρίζω ότι όταν παραλαμβάνει, όταν περιμένει κάποια θέματα, γνωρίζει μέχρι και την ποσότητα των τεμαχίων, μέχρι και τον οδηγό το όνομά του που θα φέρει τα προϊόντα στο κατάστημά σου. Οπότε θεωρώ αδύνατο να μην γνωρίζει τουλάχιστον πότε θα παραλάβει για να κατησυχάσει του πελάτε σου. Προφανώ αυτό δεν το κάνουν, γιατί μπορεί να έχουν μεγάλη αναμονή από τον εισαγωγέα και δεν θέλουν να το πάρει από άλλο κατάστημα. Οπότε ουσιαστικά καλύπτουν τον BIP. Καταλαβαίνετε λοιπόν, για να μην χάσουν ουσιαστικά πελάτε. Φύγω λοιπόν αυτά τα θέματα και προχωράω στο επόμενο αμέσω level. Προφανώ η σειρά προτεραιότητα σου δεν ισχύει για πολλού λόγου, όπω είπαμε, αλλά είναι και ένα ακόμα λόγο τον οποίο ίσω σε αυτό το βίντεο να σε εκνευρίσει περισσότερο. Προφανώ κάποιοι έχουν βίσμα και κάποιο μέσο. Θα μου πει τώρα μόνο στα iPhone ή μόνο στα PlayStation 5, γιατί και στα PlayStation 5 υπήρχε το ίδιο θέμα με τι προπαραγγελίε και γενικότερα με τι κάρτε συγγραφικών και ό,τι γενικότερα δεν υπάρχει stock. Δίνεται λοιπόν η σειρά προτεραιότητα σε φίλου γνωστού, σε VIP πελάτε που έχουν μεγάλα τιμολόγια σε μεγάλου οίκου εταιριών. Παράδειγμα, αν έχει μια τεράστια εταιρεία. Σε ένα πολύ μεγάλο οίκο τηλεπικοινωνιών. Ουσιαστικά ο οίκο τηλεπικοινωνιών, αυτό τώρα μπορεί να είναι και λάθο ο οίκο, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είναι οίκο μόδα συνήθω. Τέλο πάντων, ε, που έχετε μια συνεργασία, ένα πολύ μεγάλο κατάστημα, μια πολύ μεγάλη εταιρεία, πολυεθνική εταιρεία, προφανώ έχει προτεραιότητα σε VIP τηλέφωνα. Το δέχομαι αυτό, το ακούω, καθώ κάνει πολύ μεγάλα τιμολόγια και θέλουν να ευχαριστήσουν τον πελάτη. Αλλά όχι, ρε φίλε, όταν μπαίνουν 20 τηλέφωνα τα 15 να είναι για VIPs και τα 5 για τους απλούς ανθρώπους, γιατί και εμείς άνθρωποι είμαστε και πληρώνουμε για να το αγοράσουμε. Καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο κέρδους όπως είχαμε πει στο προηγούμενο βίντεο, οπότε δεν σας πολύ ενδιαφέρει και όλα αυτό, οπότε γενικότερα πρέπει λίγο πολύ να γίνεται πιο καλά η κατανομή των κινητών τηλεφώνων. Επίση, εφόσον είναι VIPs, υπάρχουν πέραν από του VIPs και οι φίλοι γνωστοί των αφεντικών, των εκά, εκάστοτε εταιριών και φυσικά υπάρχουν και κάποιοι Έξυπνοι στην όλη υπόθεση, που απλά δουλεύουν στην αποθήκη και απλά το δίνουν σε γνωστού δικού του ανθρώπου γύρω-γύρω. Γενικότερα έχουν κωστεί πολλά, έχω δει πολλά, δεν θέλω να θίξω πολύ περισσότερα θέματα για να μην μπλέξω περισσότερο και δημιουργηθεί ίντρικα την οποία δεν θέλω. Αυτό το βίντεο είναι καθαρά ενημερωτικό για να σα πω λίγο πολύ το πώ δουλεύει αυτή η ψεύτικη σειρά προτεραιότητα που σου υπόσχονται. Έχω φίλο που πήρε τηλέφωνο σε μαύρο με κόκκινο κατάστημα, τυχαία τα νούμερα και του είπα να το νούμερο 25 ενώ είχε πάρει σχεδόν μια μισή εβδομάδα μετά από τις ημέρες των προπαραγγελιών. Προφανώς το κατάστημα αυτό δεν, ήτανε... δεν, είχε τόσο πολλές προπαραγγελίες για να είναι όλο σειρά 25 μια μισή εβδομάδα μετά ή όπως καταλαβαίνουμε του είπαν ψέματα για να τον κατησυχάσουν ότι και καλά είναι σε επίσημη σειρά και ότι θα υπάρξει το τέτοιο. Και όταν πήρε μισή εβδομάδα μετά για να τους ρωτήσει αν όντω παραλαμβάνει του είπαν ότι δεν μπορούν να γνωρίζουμε ποιο νούμερο είστε και λέει μα ο προηγούμενο που μίλησα μου είπε ότι είμαι στη σειρά 25. Όχι, λέει, δεν ισχύει, λέει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει, λέει, σειρά. Δεν... Όχι, δεν υπάρχει σειρά. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το νούμερο που έχετε. Κανένα λόγο. Οπότε καταλαβαίνετε λίγο πολύ ότι υπάρχει μια κοροϊδία γύρω από αυτήν την περιβόητη σειρά προτεραιότητα. Φυσικά, όταν δοθούν στου πολλοί επόμενου από εσά που έχουν το μέσο για να πάρουν το τηλέφωνο, καταλαβαίνετε ότι και εσεί μετά από αυτό, μετά δηλαδή του πρώτου μήνε, θα τηρηθεί και αυτή η περιβόητη σειρά προτεραιότητα, την οποία θα λάβει εσύ τηλέφωνο. Κλείνω λοιπόν το κομμάτι αυτό, τι γίνεται στην Ελλάδα, και πάμε να δούμε λίγο τι ισχύει στο εξωτερικό και γενικότερα στην Ευρώπη και στον κόσμο και στην Αμερική. Η Apple αυτό χρόνια τώρα, γενικότερα να ξέρετε ότι το marketing της Apple και το κομμάτι επικοινωνίας που κάνει η Apple με τα καταστήματά της αλλά και με τους μεγάλους business πελάτες της είναι ό,τι πιο έξυπνο υπάρχει πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Προφανώς για συμφέρον της ίδιας της εταιρείας και όχι για συμφέρον δικό μας, δικό μου ή δικό σου. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο το κομμάτι αυτό και να κλείσουμε αυτό το βίντεο. Η Apple λοιπόν δουλεύει ως εξή. Βγάζει λίγα τηλέφωνα stock, εσκεμένα, βγάζει λίγα τηλέφωνα έξω να φαίνεται ότι έχει λίγα διαθέσιμα στόκ. Προφανώ τα άλλα τα κρατάει σε αποθήκε. Για ποιο λόγο, για να δημιουργηθεί ντόρο και ίντρικα γύρω από το κομμάτι το επικοινωνιακό, ότι δεν έχουν κυκλοφορήσει τηλέφωνα, ότι δεν υπάρχουν τηλέφωνα στην πιάτσα, ότι γενικότερα αυτό που δημιουργείται τώρα, που χτυπά τηλέφωνο, χτυπά μηνύματα, παίρνει τηλέφωνα, τα λεπωρήσε, γενικότερα, για να δημιουργηθεί ντόρος. να γραφτούν πολλά άρθρα, να ακουστεί για το τηλέφωνο και όλα αυτά. Για ποιο λόγο όμω το κάνει αυτό, να μου πει τώρα, χάνει πωλήσει. Κι όμως δεν χάνει πωλήσει, κερδίζει πωλήσει. Γιατί ένα από εμά σίγουρα θα πάρει το προηγούμενο τηλέφωνο ή αν αργήσει πολύ και πάει Γενάρη-Φλεβάρη, θα περιμένει να πάρει το επόμενο τηλέφωνο. Γι' αυτό λοιπόν η Apple δεν κάνει και μεγάλε αλλαγέ στα κινητά τη, για να σε παροτρύνει να πει ότι ξέρει τι, περίμενα το iPhone 16, αλλά τελικά θα περιμένω πολύ για να το πάρω και δεν έχει μεγάλε διαφορέ στο iPhone 15, οπότε θα τσιμπήσω iPhone 15. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό, για να κερδίσει το stock που έχει σε παλιότερε συσκευέ τηλεφώνων. Θα πα λοιπόν εσύ να πάρει το iPhone 15 και η Apple θα πουλήσει ένα iPhone 15 που ίσω και να μην πουλούσε να έπαιρνε το iPhone 16. Επίση, σε βάζει το τρυπάκι να πει ότι εφόσον θα πάρω το τηλέφωνο Γενάρη-Φλεβάρη, γιατί δεν υπάρχει με βέλικτη παράδοση ρε παιδί μου στι συσκευέ και θα αργήσω να παραλάβω, εάν φτάσω Φλεβάρη να πάρω το τηλέφωνο, θα κάνω λίγο λοιπόν, υπομονή να πάρω το iPhone 17. Οπότε η Apple όπω και να έχει, καταλαβαίνει ότι είναι κερδισμένη, γιατί αν δεν πάρει το iPhone 16 εσύ, θα το πάρει κάποιο άλλο που θα περιμένει. Αλλά αν δεν το πάρει εσύ, θα πάρει ένα άλλο τηλέφωνο προκάτοχό του ή θα περιμένεις να πάρεις το επόμενο κινητό της. Γενικότερα το κομμάτι του marketing της Apple, αν κάτσεις λίγο να το αναλογιστείς και να καταλάβεις τον τρόπο που δουλεύει, μπορείς να κάνεις παπάδες. Εάν αντλήσει πληροφορίες και τις χρησιμοποιείς για την δική σου εταιρεία μετά, πίστεψέ με, θα πετύχεις. Γιατί είναι ένα marketing plan και ένα marketing τμήμα στον κόσμο που έχει κάνει κατά καιρού πανέξυπνες καμπάνιες και πανέξυπνους τρόπους τους οποίους ίσως και να κράζεις, αλλά αν μαθήνεις και σκεφτείς, ίσως και να καταλάβεις τον τρόπο λειτουργίας. Οπότε η Apple δεν κάνει μεγάλες αλλαγές στα κινητά της και δεν βγάζει μεγάλο στόκ στα τηλεφωνά της για να πουλήσει όχι το iPhone 16, αλλά το iPhone 15 και το iPhone 17. Εδώ να συμπληρώσω ότι το κάθε κατάστημα προφανώς, ε, αν, ανάλογα το πληθυσμό που έχει, στην πόλη που είναι, σε, μεγάλο, σε μια μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων, παίρνει γενικότερα τηλέφωνα με βάση τον πληθυσμό. Οπότε μπορεί πούμε, να πάρει 100 τηλέφωνα με βάση τον πληθυσμό του και να δώσει ξέρω εγώ, τα 50 σε VIP πελάτες και τα άλλα 50 να τα δώσει στους... στη σειρά προτεραιότητα όπω έχει. Απλά λίγο πολύ να γνωρίζετε ότι είναι και λίγο θέμα τύχη. Εάν κάνει την προπαραγγελία και είσαι σχετικά ψηλά, ή αν είσαι σε, κάποιο, σε κάποια μικρότερη πόλη, παράδειγμα α πούμε Καβάλα, ξέρω εγώ έχει πιθανότερε, περισσότερε πιθανότητε να πάρει το τηλέφωνο όταν είσαι σε μια μικρή πόλη, καθώ δεν υπάρχει τόσο μεγάλη αγορά για να μπορέσει ουσιαστικά να έχει μεγαλύτερη σειρά προτεραιότητα. Αν πα στη Θεσσαλονίκη να το πάρει, προφανώ επειδή θα υπάρξουν πριν από εσένα 100 άτομα πιο μπροστά και μπουν, ξέρω εγώ, 200 τηλέφωνα, θα το πάρουν οι 100 πρώτοι, οι άλλοι 100 θα δοθούν σε business πελάτε και VIPs και εταιρικού ή φίλου γνωστού. Οπότε θα είσαι, αν είσαι κάτω από τον εκατοσιωστό ξέρω εγώ, δια... εκατοσιωστό, εικοστό τρίτο, ξέρω εγώ, πέμπτο, δεν θα το παραλάβεις, θα περιμένεις την επόμενη φουρνιά, αν υπάρχουν τηλέφωνα που θα μπουν και αν έρθει δικιά σου σειρά σε προτεραιότητα. Αυτό, για να έχετε λίγο στο μυαλό σας, εσείς που παραλάβετε, ήταν καθαρά θέμα και πραγματικά πάντα παίξτε Joker, γιατί... Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σα άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Πείτε μου κάτω στα σχόλια να κάνουμε μια μορφή συζήτηση. Αν συμφωνεί, εάν είσαι θύμα αυτή τη περιβόητη σειρά προτεραιότητα, να κάνουμε μια ωραία συζήτηση στα σχόλια και φυσικά να ανεβάσουμε και λίγο τα αίματα και να ψηλό έτσι λίγο. Ξέρετε, την τριγκάρ με τη φάση, για να δούμε λίγο πολύ αν όντως όλα αυτά που είπα ισχύουν και αν έχετε κι εσεί παρόμοια εμπειρία σε τηλεφωνικά κέντρα με αυτά τα ωραία ψέματα που μα λένε, για να μην χάσουν τα πελατάκια του. Περιμένω λοιπόν κάτω στην περιγραφή να τσεκάρει όλα τα link τα οποία χρειάζεσαι, dmj.gr αλλά και instagram και φυσικά να πατήσει το κουμπί του like γιατί βοηθάει πάρα πολύ και το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσει κανένα με ένα βίντεο γιατί επίση βοηθάει πολύ. Για να μην χάσει τι νέε σειρέ που έρχονται γιατί έρχονται νέε σειρέ και να είναι όλα όμορφα και ωραία. Εμεί θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είσαι όλοι καλά.